Κύριε Καμπουράκη, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα έχει ένα θέμα στην ατζέντα, αποκλειστικό. Το αν το σχέδιο το οποίο έχουμε στείλει στους εταίρους μας για την ολοκλήρωση της συνεννόησης προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία είναι αποδεκτό ως βάση, γιατί δεν έχουμε τη συμφωνία, έχουμε το σχέδιο της ελληνικής πρότασης. Δεν ξέρουμε τι θα πούνε αυτοί. Ακριβώς. Άρα μην τρέχουμε. Όλα τα υπόλοιπα, το πώς φτάσαμε εδώ, το ποιος πληρώνει το μάρμαρο, το πόσο κοστίζει αυτή η καθυστέρηση και πόσο κόστησε η τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες 10 μέρες, μετά την κατάρρευση δηλαδή του τραπεζικού συστήματος, που έχουμε μια νέα πολύ σημαντική και αυτοτελή κρίση, την οποία δεν έχουμε συνυπολογίσει. Το ποια είναι η ζημιά στην πραγματική οικονομία, που αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, που είναι ανυπολόγιστη, γιατί έχει νεκρώσει εντελώς. Όλα αυτά είναι συζητήσεις της επόμενης ημέρας. Ευχόμενοι και ελπίζοντας όλοι ότι αφενός ο Πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα πείσει τους συντρόφους του ότι για το καλό της Ελλάδας, παρά τις διαφωνίες που έχουν όσοι έχουν, θα πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια να φτάσει στο τέλος της, και ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι όχι οι εχθροί της Ελλάδας, αλλά το κομμάτι εκείνο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα ούτε ενιαία ούτε αραγής είναι και δεν ήταν ποτέ, και ότι υπάρχουν διαφορετικές επιδιώξεις, διαφορετικοί σχεδιασμοί. Όχι ότι μας εκθρεύονται. Ότι θα τους πάμε στην πρότασή μας και ναι, το ένα κύριε Καμπουράκη, να πει, σε αυτά βάλε άλλα δύο δις, και ή να πει δεν κουβεντιάζουν καθόλου δρόμο. Εγώ φοβάμαι το τελευταίο. Γιατί δώσαμε στον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος δεν μας εκθρεύεται επειδή είναι Γερμανός και εμείς Έλληνες, αλλά επειδή έχει μια άλλη στρατηγική, μια άλλη αντίληψη, μια άλλη φιλοσοφία για μια άλλη Ευρώπη. Μιλάει πάντα, δεν το κρύβε, για την Ευρώπη. Όχι, ίσα. Είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την Ευρώπη. Εσείς τον βοηθήσατε. Του δώσατε. Με συγχωρείς. Βασίλη, του. Να το λοιπόν. Δεν αξιοποιήσαμε. Μπορώ να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, κύριε Καμπουράκη. Εισοδισμό κανονικό. Είναι επικίνδυνο. Αλλά στον εισοδισμό. Υποδέμος τι είναι. Στον εισοδισμό προσπαθείς να αξιοποιήσεις ακριβώς τις ρογμές και προσπαθείς να διευρύνεις τις συμμαχίες σου, τις φυσικές σου συμμαχίες και τις δυνάμεις συμμαχίες σου. Εμείς πήγαμε απέναντί μας στους πάντες και δώσαμε το όπλα στον κύριο Σόιμπλε, που εκφράζει μια αντίληψη μιας Ευρώπης απεχθούς, που δεν τη θέλουμε. Την Ευρώπη των πρόθυμων και ικανών. Επειδή εμείς είμαστε βαρύδες σε αυτήν την Ευρώπη, φοβάμαι μήπως ο κύριος Σόιμπλε αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία που δώσαμε. Και τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν έχουμε κλειστεί.